Ladies and gentlemen, dear members, dear visitors, welcome to Thessaloniki. Mr. Ambassador, my friend George, welcome. Κυρίες και κύριοι, η διεξαγωγή του 4ου Metropolitan Summit με την παρουσία έγκριτων και καταξιωμένων εισηγητών έρχεται για άλλη μια χρονιά να επιβεβαιώσει τον πρωτογονιστικό αλλά και κομβικό ρόλο της Θεσσαλονίκης στις διεθνείς εξελίξεις. Μέσα σε ένα ρευστό, διαρκώς μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό περιβάλλον, όπου η τάξη ασφάλειας στην Ευρώπη έχει βίαια ανατραπεί, η Θεσσαλονίκη νομίζω πως για άλλη μια φορά αναδεικνύει τον στρατηγικό της ρόλο αλλά συγχρόνως αναδύονται και οι νέες προκλήσεις και οι προπτικές. Στο νέο λοιπόν αυτό γεωπολιτικό περιβάλλον, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί τα τελευταία δύο χρόνια, έρχεται στο προσκήνιο καταρχήν η θέση της χώρας μας, ως πυλώνα σταθερότητας, ειρήνης και ασφάλειας σε αυτή την ευαίσθητη περιοχή του κόσμου, αλλά και η κορυφαία, θα μου επιτρέψετε να επαναλάβω, γεωπολιτική και γεωστρατηγική σημασία της πόλης ως ένα ενεργειακό, διακομεταμιστικό και τουριστικό κόμβο. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό η Θεσσαλονίκη επαναπροσδιορίζει τη θέση της στον κόσμο, επανασυστήνει την ταυτότητά της, επενδύοντας και αξιοποιώντας τη σημαντικότερη μεταβλητή που είναι να ολοκληρώσει καταρχήν τις μεγάλες υποδομέ στα μεγάλα έργα. Είμαστε μια νέα δημοτική αρχή, μόλις λίγους μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων μας. Έτσι λοιπόν, οροματιζόμαστε την Θεσσαλονίκη, μια Θεσσαλονίκη που στρέφει το βλέμμα της στη θάλασσα, γιατί αυτή είναι η ιστορία της, άρα είναι υποχρεωμένη να αντλεί δυναμική από το κορυφαίο αναπτυξιακό της βραχίωνα, στο λιμάνι της. Συγχρόνως όμως έχει μόνιμα και ιστορικά την ματιά της προς τα βόρεια, την νοτιοανατολική Ευρώπη. Και εκεί η ολοκλήρωση των υποδομών που έχουν να κάνουν με την οδική σύνδεση της ΠΑΘΕ αλλά και την εμπορική σιδηροδρομική σύνδεσή της με την νοτιοανατολική Ευρώπη είναι οι προτεραιότητες και τα ζητούμενα. Νομίζω πως είναι μια δέσμη παρεμβάσεων που η ολοκλήρωση της υλοποίησή τους θα συμβάλλει ευεργετικά στην προώθηση του εξαγωγικού εμπορίου, τη στήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας, την προώθηση των συνδυασμένων μεταφορών και την ίδια ώρα η Θεσσαλονίκη θα επανακτά το μητροπολιτικό της ρόλο όχι μόνο στον χώρο τον ελλαδικό αλλά και στην ε, υπόλοιπη στρατηγική περιοχή. Αντλώντας προφανώς από την ιστορία της και την μοναδική πολυπολιτισμική και κοσμοπολιτική ε, κληρονομιά της. Και αυτό δεν μπορεί να γίνει παρά μόνο με την ενίσχυση των σχέσεων της πόλης μας με τις πόλεις και με τις γειτονικές μας χώρες. Στο πλαίσιο αυτό ήδη έχουμε προσδιορίσει μία σειρά από επισκέψεις εξωστρέφειας και συναντήσεις με όλες τις γειτονικέ πρωτεύουσες των όμορων φιλικών και γειτονικών μας χωρών, ξεκινώντας από την άλλη εβδομάδα από την Κωνσταντινούπολη. Συνεχίζοντας με την Σόφια και ολοκληρώνοντας μέχρι την Άνοιξη με τις υπόλοιπες γειτονικές μας χώρες. Αν με ρωτούσατε Κυρίες και κύριοι, πώς βλέπουμε την επόμενη μέρα, πώς βλέπουμε την ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης. Θα σας έλεγα ότι πρώτος στόχος και προτεραιότητας και προσωπικός, αλλά και της νέας Δημοτικής Αρχής, είναι να ολοκληρωθεί μια παρέμβαση που θα κάνει την πόλη βιώσιμη, πιο πράσινη, πιο καθαρή, πιο φωτεινή, ώστε όχι μόνο οι πολίτες αλλά οι επισκέπτες, οι επενδυτές να έχουν ακριβώς όλο το πλαίσιο που χρειάζεται μία πόλη για, να, για την διαμονή τους αλλά και τις επενδύσεις τους. Κυρίως βλέπουμε όμως την ανάπτυξη της πόλης μας μέσα από τρεις πυλώνες. Και άκουσα με χαρά τον Υπουργό Μακεδονίας Στράκης να αναφέρεται στους δύο εξ αυτών χωρίς να έχουμε ποτέ ε, συνεννοηθεί για το πώς βλέπουμε από κοινού, άσχετα ένας παλαιός και πολύ καλός μου φίλος, πώς βλέπουμε την πόλη μας την επόμενη μέρα. Η πόλη είναι βέβαιο ότι μπορεί να στηρίξει και πρέπει να στηρίξει την αναπτυξιακή της προοπτική σε τρεις άξονες. Ο πρώτος είναι η καινοτομία. Έχει αποδειχθεί ότι το μέγεθος της πόλης, το περιβάλλον, η βιωσιμότητά της ευνοεί κατά τον καλύτερο τρόπο την ανάπτυξη όλων αυτών των επιχειρηματικών πρωτοβουλειών που σχετίζονται με την καινοτομία. Δεν είναι μόνο τα μεγάλα μας πανεπιστήμια. Δεν είναι μόνο ήδη η ζώνη καινοτομία πρωτοβουλίες που παίρνουμε σαν Δήμος με το και okay, ή νέε πρωτοβουλίες που ξεκινούν λίγα χιλιόμετρα έξω από το κέντρο της πόλης για ένα νέο καινοτομικό περιβάλλον που θα συγκεντρώνει ό,τι καλύτερο από όλο τον κόσμο. Είναι ένα περιβάλλον που μπορεί, πιστέψτε με, να προσελκύσει στον χώρο της καινοτομία, ό,τι καλύτερο έχει να, αποδε... να επιδείξει η παγκόσμια κοινότητα. Το δεύτερο έχει να κάνει με την αξιοποίηση του γεωστρατηγικού της σημείου. Είχα την ευκαιρία να εργαστώ στο πρόσφατο προελθόν, παρελθόν ως πρόεδρος και Διευθύνων σύμβουλος στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Θεωρούμε ότι οι μεταφορές, οι συνδυασμένε μεταφορές με το λιμάνι της Θεσσαλονίκης στο κέντρο αυτής της προσπάθειας συγχρόνως με την ανάπτυξη των logistics που απαιτούν όλα αυτά μπορούν να διαμορφώσουν σε πολύ σύντομο χρονικό περιβάλλον μια νέα Θεσσαλονίκη αξιοποιώντας αυτή την αναπτυξιακή δυνατότητα σε σχέση με τον άξονα που προανέφερα. Και τέλος, ο τουρισμός. Θέλω να ξέρετε ότι είμαστε έτοιμοι να υποστηρίξουμε κάθε προσπάθεια επενδυτικού ενδιαφέροντος που θα επανασυστήσει την τουριστική ταυτότητα της πόλης. Θα δημιουργήσει ένα νέο τουριστικό προϊόν. Ένα προϊόν το οποίο, για το οποίο είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι μπορεί να το υπηρετήσει η πόλη μας με τον καλύτερο τρόπο. Η πόλη αυτή Μπορεί να γίνει μια πόλη ευρωπαϊκή στο City Break που θα προσελκύσει δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες. Μια πόλη που μπορεί να αναδείξει μια ιστορία 2.500 ετών που περιλαμβάνει όλες τις ιστορικές περιόδους. Με μνημεία που μπορούν να καλύψουν το τουριστικό ενδιαφέρον και συγχρόνως με ένα κοντινό περιβάλλον που αναδεικνύουν όχι μόνο την ιστορική της ταυτότητα, αλλά και το φυσικό κάλος που έχει η ευρύτερη περιοχή γύρω από την ε, Θεσσαλονίκη, δηλαδή τη Μακεδονία. Επομένως, καινοτομία, μεταφορές, τουρισμός. Έτσι βλέπουμε την ανάπτυξη της πόλης και γι' αυτό το λόγο και σε αυτή την κατεύθυνση θέλουμε να εργαστούμε. Με αυτές τις σκέψεις σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Θέλω να πιστεύετε ότι θα θέλω να πιστεύω ότι θα απολαύσετε τη διαμονή σας. Άλλωστε εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη, λέμε ότι έχουμε την πιο όμορφη πόλη της χώρας μας. Σας ευχαριστώ πολύ.